με τις πρώτες αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας της Κρήτης να είναι δεδομένες 11 αλλαγές που θα βελτιώσουν, σύμφωνα με την κυβέρνηση, τη διδακτική διαδικασία και τη σχολική ζωή το νέο σχολικό έτος. Με βάση τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο Υπουργείο προωθεί ρεκόρ διορισμών, ψηφιακό φροντιστήριο, αυτόνομες τάξεις, διαδραστικά συστήματα μάθησης, e-parents και stopbullying.gr, νέος κανονισμός λειτουργίας σχολείων, δράσεις ενεργού πολίτη, εκπαίδευση βιώσιμης ανάπτυξης, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, πιστοποιητικό πληροφορικής και λογοτεχνία. Καλούμε και το Υπουργείο Παιδείας ότι θα πρέπει, επειδή είμαστε στο άνοιγμα, στο παραένα στην ουσία του ανοίγματος σχολείων, να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν στη γενική και ειδική αγωγή. Υπάρχουν πολλά κενά, κυρίως στην παράλληλη στήριξη, και ήδη έχουμε διαμαρτυρίες γονέων που δεν καλύπτονται τα παιδιά τους με εκπαιδευτικό παράλληλης. Ξαγγελίες οι οποίες πραγματικά εμάς προσωπικά, δηλαδή την εκπαιδευτική κοινότητα, την αφήνουν άφωνη από τη στιγμή που αυτά που έρχονται από πίσω, τα οποία δεν ακούγονται, δεν ανακοινώνονται, είναι συμπτύξεις τμήματων, ένα πογκρόμ όσον αφορά καταργήσεις ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, το οποίο συμβαίνει. Το οποίο δείχνει με τον πιο καθοριστικό τρόπο ότι αυτό που έχουν οι άνθρωποι στο μυαλό τους είναι το να συρρυκνώσουν για να διαλύσουν τη δημόσια εκπαίδευση. Ό,τι έχουν κάνει με την υγεία τα φέρνουν τώρα και στην εκπαίδευση. Αν και αναγνωρίζεται η ανάγκη για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αρκετοί είναι επιφυλακτικοί ως προς την εφαρμογή τους, τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε ολόκληρη τη χώρα. Ενώ είναι μέτρα τα οποία κάποια μένουν στο θεωρητικό επίπεδο, άλλα εξαγγέλλονται και ξαναεξαγγέλλονται. Αλλά το υλικό που στέλνετε συνήθως είναι παροχημένο σε σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα. Να μιλήσουμε για το Ηράκλειο, το οποίο έχει 200 με 300 κενά αυτή τη στιγμή ακόμα, παρόλα αυτά που έχουν γίνει, γιατί εξαγγέλνουν οι άνθρωποι και πανηγυρίζουν για 10.000 διορισμούς, αλλά δεν λένε ότι οι αποχωρήσεις από τις συνταξιοδοτήσεις φέτος ήταν παραπάνω από τις 10.000, έτσι. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ορισμένα μέτρα θεωρούνται φιλόδοξα, αλλά η υλοποίησή τους αντιμετωπίζει πρακτικές δυσκολίες, όπως την έλλειψη πόρων και υποδομών. Οι απόψεις διείστανται για το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά, ζητώντας περισσότερη προετοιμασία και στήριξη από το κράτος.